Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά και γίνεται μία περιοδική έκθεση Άννα Μπουρλά, όνειρα, δημιουργία, φως. Βλέπουμε αμέσως τρία φύλλα και είναι αντίγραφα από νοπογραφίες που είναι στο παλάτσι των Μεδίκων στην Φλωρεντία, στο περικλήσιο μέσα η προσκύνηση των μάγων. Τα πρωτότυπα γίνανε από τον Μπενότο Γκότζολι 1459-1463 και είναι η περίφημη προσκύνηση των μάγων, και εδώ η Άννα Μπουρλά έχει επιχειρήσει να αντιγράψει αυτό το μεγάλο έργο σε τρία φύλλα και είναι τα παιδιά της εποχής, η συνοδεία των τριών μάγων, όπως είναι στην προσκύνηση του Ιησού Χριστού, όπως είναι στις νοπογραφίες στην Φλωρεντία. Καθώς φαίνεται, οι όμορφες αυτές απεικονίσεις και ολόκληρα τα τρία φύλλα του Μπενότσο Γκότζολι 1459-1463, ωραιότατα αντίγραφα αναγεννησιακά στο φουλ της αναγέννησης από την Άννα Μπουρλά. Και αμέσως βλέπουμε μεγάλο έργο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου του Κωνσταντίνου Βολανάκη 1827, και κατατροπώθηκε τότε ο Ιμπραήμ Πασάς, μεγάλο ωραιότατο έργο αντίγραφο της Άννας Μπουρλά, και φαίνεται ολόκληρο το έργο. Και άλλο έργο, μεγάλο αντίγραφο των ζωγράφων της μεταμπαρόκ εποχής, ρομαντικών, ναζαρινή τέχνη και νεοκλασική τέχνη, είναι οι ζωγράφοι που τότε βγήκανε στη φύση και φτιάχνανε τους πίνακες πιο νατουραλιστικούς, πιο φυσικούς, και φαίνεται εδώ η όμορφη κοπέλα η οποία έχει βγει στη φύση. Έτσι ζωγράφιζαν οι ζωγράφοι μετά το πληθωρικό μπαρόκ, και πάλι ωραιότατα αντίγραφα των θαλασσογραφιών του Κωνσταντίνου Βολανάκη, μεγάλος Έλληνας θαλασσογράφος, ζωγράφος, ο οποίος έχει φτιάξει και την περιβόητη ναυμαχία της Λύσας. Είναι στη Βιέννη, στα μουσεία της Βιέννης, και πάλι η ναυμαχία του Ναυαρίνου 1827, και τότε έγινε η ελευθέρωση της Ελλάδος, μεγάλα έργα, και εδώ είναι πάλι αντίγραφα των καλών ζωγράφων του Παρισιού. Μικρή πίνακες είναι αυτή, αντίγραφα, αλλά είναι πάρα πολύ εκφραστικά και πάρα πολύ καλή ζωγραφική. Και εδώ φαίνεται άλλο ένα, μικρή πίνακες, όλοι αυτοί είναι αντίγραφα των μεγάλων ζωγράφων. Αυτό είναι της Αναγέννησης, 1600 πιθανόν. Και πάλι το αγαπημένο θέμα της ζωγράφου Άννας Μπουρλά, που είναι οι άγγελοι, οι οποίοι βέβαια ακολουθεί τη βυζαντινή τεχνική, αλλά στα πρόσωπα και εν γέννη στην όλη εικονογραφία χρησιμοποιεί αυτό που χρησιμοποίησαν οι κριτικοί ζωγράφοι μετά το 1500, με αρχηγό τον Μιχαήλ Δαμασκηνό, την κριτοβενετική τεχνική. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή το σχέδιο το βυζαντινό, και πάνω στα ανοίγματα κάνανε βενετσιάνικα αναγεννησιακά ανοίγματα, ιδίως στα πρόσωπα, εδώ στους θώρακες των αγγέλων, και είναι λεγόμενη κριτοβενετική ζωγραφική, άλλα μανιάρα γκλέκα, άλλα μανιάρα ιταλιάνα. Δυστυχώς τώρα έχει εγκαταληφθεί αυτό και όλες οι εκκλησίες στην Ελλάδα γίνονται με το πολύ σκληρό βυζαντινό ύφος. Οι άγγελοι, ένα προσφυλές θέμα, αγαπητό θέμα της Άννας Μπουρλά, σχέδιο βυζαντινό και εκτέλεση βενετική τα πρόσωπα, στα μουσεία, στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, στο Μουσείο Εικόνων Αντιβουνιώτισσας της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. Υπάρχουν σπουδαίοι πίνακες των ζωγράφων αυτών, είναι του Εμμανουήλ Τζάνε Μπουαναλής, 17ος αιώνας, του Θεόδωρου Πουλάκη, και ο πρώτος το άρχισε αυτό το ιδίωμα ο Μιχαήλ Δαμασκηνός τον 16ο αιώνα, που έχει ζωγραφίσει και τον Άγιο Γεώργιο της Βενετίας, η περίφημη άγγελη του ζωγράφου. Και εδώ είναι πάλι μια παράσταση με αγγέλους της ζωγράφου, με τα περιστέρια, μια κοπέλα βαστάει τα περιστέρια της ζωγράφου,
και δίπλα πάλι άλλη παράσταση με τον άγγελο και μια κοπέλα. Αυτά είναι και λίγο κάτι άλλο θέλουν να δείξουν αυτοί οι πίνακες, καθώς υπάρχουν δύο ειδών ζωγραφικής, η διακοσμητική ζωγραφική και η ζωγραφική που θέλει οπωσδήποτε κάτι να δείξει. Αλλά μέσα στις τεχνικές της ζωγραφικής οπωσδήποτε το αναγεννησιακό είναι το δυσκολότερο, διότι στο αναγεννησιακό χρειάζεται προοπτική, κάτι που δεν έχει καθόλου η βυζαντινή τεχνοτροπία. Στη βυζαντινή τεχνοτροπία είναι όλα ίδια, είναι επίπεδα, και εδώ είναι ένα Σεπέρσης βασιλέας, αντίγραφο και αυτό, με τα ωραία μαργαριτάρια, τα οποία διακοσμούν, νομίζω ότι δεν είναι μουσαμάς. Και συνεχίζεται Γοργόνα, προσφυλές θέμα των ζωγράφων, η αδελφή του Μεγαλέξανδρου, και καθώς βλέπουμε τα παιδιά των χοροδιών φιλαρμονικών της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα έχει μεγάλη παράδοση, πάλι η Γοργόνα, η αδελφή του Μεγαλέξανδρου, η ελληνική σημαία με το πλοίο, και εδώ είναι ένα τοπίο ωραιότατο, η αφρισμένη θάλασσα θυμίζει λίγο την Καρα Βαϊκή. Πέρσης βασιλέας, πολύ πλουμιστό, μετά μαργαριτάρια, το αιδόνι στο δεξί χέρι, και εδώ είναι ένα θέμα από την κινέζικη φιλοσοφία των Κινέζων φιλοσόφων, που και αυτή ήταν παράλληλη και μεγάλη φιλοσοφία με την φιλοσοφία της Αρχαίας Ελλάδος. Ο φύλακας Άγγελος αγκαλιάζει το παιδί, το οποίο ζητάει την προστασία του. Και πάλι οι μεγάλοι άγγελοι, οι ωραίοι άγγελοι της Άννας Μπουρλά, εμπνευσμένοι από την τέχνη Alla Maniera Italiana, Alla Maniera Greca, η εποχή που η κριτική σχολή από το Χάνοντα Κεράκλειο της Κρήτης επηρεάστηκε πολύ από την Βενετία. Η Κρήτη ήταν τότε στα χέρια των Βενετών για πάρα πολλούς αιώνες, και ήταν και επόμενο η ζωγραφική να επηρεαστεί, τα πρόσωπα, τα ωραία, τα βενετσιάνικα, επάνω στο σχέδιο των Βυζαντινών. Αντίγραφο η προσκύνηση των μάγων του Μιχαήλ Αγγέλου, είναι στο Μουσείο Εικόνων Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο της Κρήτης, το πρωτότυπο, ωραίο αντίγραφο της προσκύνησης των μάγων, ωραιότατη μεγάλη παραστατική σταύρωση του Χριστού, βυζαντινό ύφος εδώ. Άγγελοι, ο Άγιος Δημήτριος, και πάλι άγγελοι με ωραίο στέμα στο κεφάλι, και η εικόνα της γεννήσεως του, της προσκυνήσεως των μάγων του Μιχαήλ Αγγέλου, και πάλι βλέπουμε τους αγγέλους, έχει φτιάξει πολλούς αγγέλους στην έκθεση η ζωγράφος, και αυτή η εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι αριστούργημα, οπωσδήποτε είναι αντίγραφο και αυτή των ζωγράφων της κριτικής σχολής που είχαν επηρεαστεί από την βενετική τεχνοτροπία, ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος σκοτώνει τον δράκοντα. Ο Άγιος Γεώργιος πάντα είναι σε άσπρο άλογο. Αρχάγγελος Γαβριήλ, η Θεοτόκος υπάντων χαρά, έχει και αυτή ιταλικά χαρακτηριστικά με την ωραία κορνίζα, και ο Αρχάγγελος πάλι Γαβριήλ του Ευαγγελισμού με μια ωραία μπαρόκ καινούρια κορνίζα, κομψοτέχνημα, κόσμημα, και η Θεοτόκος, και εδώ είναι πάλι η Βαϊφόρος, ο Χριστός μπαίνει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Αυτές οι εικόνες είναι μινιατούρες, και οι Άγιοι Θεόδωροι όπως παρουσιάζονται. Εδώ είναι οι δύο αρχάγγελοι, οι άγγελοι στον ουρανό είναι πάρα πολλοί και παστάνε το νεογέννητο, την νεογέννητη ζωή. Η Θεοτόκος Ρόδων το Αμάραντον, επάνω σε κορνίζα από ελιά, και πάλι ο Αρχάγγελος ο οποίος έχει τη σπάθη, η Αγία Εκατερίνη, μεγάλο έργο των Κρητό, της Κρητικής Σχολής Κρητοβενετών Ζωγράφων, όπως την απέδωσαν. Το Βυζαντινό μου έχει πολλές, και εδώ είναι ένας περίεργος άγγελος, ο οποίος είναι μάλλον μαύρος και δείχνει πως μπορεί να πάρει
άλλο δρόμο η ψυχή του ανθρώπου. Και πάλι εδώ άγγελος, ο οποίος προστατεύει τον άνθρωπο και την ψυχή του ανθρώπου, και ο Άγιος Μερκούριος, αντίγραφο των περίφημων τοιχογραφιών, νοπογραφιών του Μανουήλ Πανσέλινου στο πρωτάτο του Αγίου Όρους, ολόκληρη η αίθουσα. Οι άγγελοι αυτοί είναι πάρα πολύ όμορφοι και πολύ εκφραστικοί, και τους έχει και στην αφίσα της έκθεσης τους αγγέλους αποκαθήλωση. Όπως φαίνεται είναι του Εμμανουήλ Λαμπάρδου και του τοιχογραφιών, άγγελος με προσωπείο. Και πάλι οι άγγελοι, οι οποίοι έχουν την ζωή που έρχεται στον κόσμο, την οποία θα την οδηγήσουν στον κόσμο της καλεσθησίας, Ρόδων του Αμάρατον, η ελιά γύρω από την Παναγία, η Παναγία με το στέμα. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο άρεσε και έχει φτιάξει και άλλους πίνακες, το Oriental 1800. Η ζωγράφη ο Ντελακρουά άρχισε τα Oriental όταν ήταν 1830 περίπου, όταν αυτή η τέχνη υπήρχε στην Ευρώπη από το 1790. Και πάλι τα ωραία αντίγραφα του Κωνσταντίνου Βολανάκη, θαλασσογράφος ο Βολανάκης, και εδώ έχει φτιάξει ωραιότατα αντίγραφα η ζωγράφος και έχει βάλει μέσα και το δικό της ύφος, και αυτός ο πίνακας από το Oriental. Και πάλι το Ρόδο το Αμάρατο, όμορφη βυζαντινή εικόνα με αναγεννησιακά χαρακτηριστικά. Αγία Εκατερίνη, Αγία Εκατερίνη με το Σταυρό, τον τροχό του μαρτυρίου, το στέμα, ήταν πρικύπησα από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και ο Αρχάγγελος με τη σπάθα, συνήθως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει τη σπάθα, και αυτός ο ερώτατος άγγελος του Ευαγγελισμού με μια ωραία μπαρόκ κορνίζα. Και η Θεοτόκος ιταλικής τεχνοτροπίας, βυζαντινό σχέδιο, τελική εκτέλεση με ωραία μπαρόκ μεγάλη κορνίζα, άγγελος ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει και επάνω και πέτρες για τη διακόσμηση της εικόνας. Στο δεξί χέρι έχει τη σπάθα, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ συνήθως των ψυχών έχει τη σπάθα, και όλοι οι άγγελοι είναι φύλακες των ψυχών. Και εδώ είναι νατουραλιστική σειρά πινάκων με ρόδια, με πίνακες, υπογραφές των έργων κάτω, τα σταφύλια, τα ρόδια. Είναι η εσωτερική αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων στη Δημοτική Πενακουθήγη, και υπάρχουν αυτοί οι πίνακες που έχετε τοποθετήσει στην έκθεση Ιζωγράφος, νατουραλιστικοί πίνακες, εδώ είναι οι πιπεριές και οι ελιές. Και πάλι καλοκαιρινό θέμα στην έκθεση. Η Άννα Μπουρλά είναι μία διακεκριμένη διεθνούς επιπέδου ζωγράφος και συγγραφέας με καλλιτεχνική φλέβα, που συνεχίζει την παράδοση από τον Αρμένιο πατέρα της Σαρκή Ναλτσατζιάν, ζωγράφο, που έζησε και δημιούργησε στην Κέρκυρα και την Κερκυραία μητέρα της. Έχει σπουδάσει βυζαντινή ιστορία και ειδικεύεται κυρίως στην βυζαντινή αγιογραφία. Χρησιμοποίησε την παραδοσιακή τεχνική σε προετοιμασμένη επιφάνεια ξύλου γκρέσο, αυγοτέμπερες και χρυσό. Η ζωγραφική της έχει πάντα μια θρησκευτική διάσταση. Σήμερα δουλεύει σε μεγάλα έργα στα οποία χρησιμοποιεί λάδι πάνω σε μουσαμά, που ξεφεύγει από την αυστηρότητα της βυζαντινής εικόνας, δίνοντας μια καινούργια αίσθηση βενετσιάνικης κερκυραϊκής κουλτούρας. Θαυμαστή είναι η άγγελή της με φωτεινά λαμπερά χρώματα που ανακαλούν αναγεννησιακές παραστάσεις. Εκτός από τη ζωγραφική βυζαντινών εικόνων, ειδικεύεται σε προσωπογραφίες και τοπία. Σήμερα έργα της
βρίσκονται σε σημαντικές συλλογές και σε μουσεία στο εξωτερικό. Από το 1966 και μέχρι πριν λίγο καιρό ζει στη Νέα Υόρκη και εκθέτει στο Σόχο, στην πηγή της μοντέρνας τέχνης, τα βυζαντινά της έργα. Το 2000 ταξιδεύει στην Ιταλία, κάνει εκθέσεις μεταξύ άλλων στη Ρώμη, στην γκαλερία Τζένοβα και ταυτόχρονα παρακολουθεί μαθήματα στην Academia della Art. Το 2009 δημοσιεύεται το βιβλίο της στα αγγλικά στην Αμερική. Το 2010 εκθέτει δύο ατομικές εκθέσεις στον Άγιο Ντομίνικο. Το 2012 εκθέτει δύο ατομικές στο Ισραήλ Τελαβίβ, Γκαλερίτ Τελαβίβ. Το 2012 μετακομίζει από Νέα Υόρκη και έρχεται στην Αθήνα. Το 2013 εγγράφεται στην UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος και συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις, Πολεμικό Μουσείο, Ζάπιο, Ομαδική, Μπόνκα, Ιταλία, προς τιμή των 400 χρόνων μετά το θάνατο του Ντομίνικο Θεοτοκόπουλο και σε άλλες εκθέσεις. Σήμερα ζωγραφίζει. Το 2013 εγγράφεται στην UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος και συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις Πολεμικό Μουσείο, Ζάπιο, Ομαδική, Μπολόνια, Ιταλία, προς τιμή των 400 χρόνων μετά το θάνατο του Ντομίνικο Θεοτοκόπουλου Ελ Γκρέκο και σε άλλες εκθέσεις. Σήμερα ζωγραφίζει πυρετοδός για την πρώτη ατομική της έκθεση Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά. Λένε ότι η καλλιτεχνία δεν διδάσκεται, ότι βγαίνει από το νου, τη ψυχή του γεννημένου καλλιτέχνη και τη θεωρία τούτη έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή η εξαιρετική ζωγράφος και όχι μόνο από την Κέρκυρα. Η Άννα Μπουρλά είναι μία διακεκριμένη διεθνούς επιπέδου ζωγράφος και συγγραφέας με καλλιτεχνική φλέβα που συνεχίζει την παράδοση από τον Αρμένιο πατέρα της Σαρκή Ναλτσατζιάν, ζωγράφο, που έζησε και δημιούργησε στην Κέρκυρα και την Κερκυραία μητέρα της. Έχει σπουδάσει Βυζαντινή ιστορία και ειδικεύεται κυρίως στην Βυζαντινή αγιογραφία. Χρησιμοποίησε την παραδοσιακή τεχνική σε προετοιμασμένη επιφάνεια ξύλου γκρέσο, αυγοτέμπερες και χρυσό. Η ζωγραφική της έχει πάντα μια θρησκευτική διάσταση. Σήμερα δουλεύει σε μεγάλα έργα στα οποία χρησιμοποιεί λάδι πάνω σε μουσαμά που ξεφεύγει από την αυστηρότητα της Βυζαντινής εικόνας, δίνοντας μια καινούργια αίσθηση βενετσιάνικης, κερκυραϊκής κουλτούρας.